σήμερα σκέφτηκα να σου φτιάξω μία μιλόπιτα αναποδογυριστή. Είναι πάρα πολύ λίγα τα υλικά και πολύ πολύ εύκολη. Θέλω λοιπόν οι φίλοι της εκπομπής σου να την κάνουν και να μας στείλουν στα social media αλλά και στα τηλέφωνα την άποψή τους πώς τους φάνηκε. Είναι μία μιλόπιτα η οποία προέρχεται και κατάγεται από τη Γαλλία. Πάμε λοιπόν να τη φτιάξουμε. Ανάβουμε λοιπόν τη φωτιά και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας νερό. Θα ρίξουμε και μία κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη, όχι πιο πολύ, ίσα ίσα για να γλυκάνει το νερό, γιατί εδώ μέσα θα κάνουμε μπάνιο τα μυλαράκια. Θα βάλουμε και κανέλα. Ωραία. Και έχω και μία κουταλιά, έχω έτσι μία πρέζα βανίλια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η βανίλια και τη χρησιμοποιώ σχεδόν σε όλα τα γλυκά μου. Ό,τι αρωματικό και να βάλω, τσικ, προσθέτω και λίγο βανιλίτσα μέσα. Ανακατεύω και αυτό που κάνω είναι να βάλω και μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Έχουμε εδώ έτοιμα και τα μήλα μας. Μόλις πάρει βράση αυτό θα τα βάλουμε μέσα και εδώ τώρα θα βάλουμε φωτιά και στο τηγάνι. Στην καραμέλα θα βάλουμε 80 γραμμάρια βούτυρο και θα βάλουμε 250 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Δεν ανακατεύουμε προς το παρόν, δεν κάνουμε κάτι. Αυτό που περιμένουμε είναι να λιώσει το βούτυρο και μαζί με το βούτυρο να λιώσει και η ζάχαρη να υγρασιαστεί. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας εδώ και περιμένουμε. Το νερό έχει βράσει, την καραμέλα την έχω κατεβάσει πάρα πολύ χαμηλά, καντιλάκι, να έρθει να καραμελώσει η ζάχαρη με το βούτυρο. Θέλει κανένα 20 λεπτάκι αυτή η διαδικασία. Το νερό μου είναι έτοιμο, μοσχομύρισε με τη βανίλια και την κανέλα, αλλά και το βουτυράκι έκανε τη δουλειά του και βουτάω μέσα τα μήλα. Εδώ τα μήλα μου, σε αυτό εδώ το μπάνιο, δεν τα αφήνω πάνω από 3-4 λεπτά, απλά τα σοκάρω λίγο να μαλακώσουν και με το που θα ξαναπάρουν βράση, αφήνω ανοιχτά για να τα βλέπω και να τα ελέγχω, με το που θα πάρουν βράση τα σβήνω και τα στραγγίζω. Η καραμέλα καλά κρατεί. Βγάζω τα μήλα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει και η καραμέλα μου και κοχλάζει ακριβώς όπως τη θέλω. Οπότε θα την κλείσω κι αυτή και παίρνω μία ταρτιέρα. Η ταρτιέρα μου πρέπει να είναι γύρω στα 23 εκατοστά. Και θα βάλουμε τα μυλαράκια μέσα. Δεν χρειάζονται παραπάνω, έχουν μαλακώσει. Αν εσείς μου τα βράσετε παραπάνω, αυτά θα έρθουν και θα λιώσουν. Ωραία, έχουμε βάλει το μήλο, θα βάλουμε λίγο κανελίτσα. Και τώρα παίρνουμε την καραμέλα μας. Εδώ είναι όλη η δουλειά. Στην καραμέλα και τη βάζουμε πάνω από τα μήλα. Παίρνουμε τώρα τη σφολιάτα μου, που εδώ τώρα με τα φώτα έχει ταλαιπωρηθεί λίγο. Και το βάζουμε από πάνω. Κόβω γύρω-γύρω αυτό που περισσεύει. Μπορείτε να τα κάνετε, αν θέλετε, αυτά στριφτάρια με λίγο κανελοζάχαρη και να τα βάλετε και αυτά στο φούρνο. Θα μπορούσα να έχω ζάχαρη, δεν έχω όμως, αλλά είμαι και εγώ δημιουργική. Το βούτυξα λίγο μέσα στην καραμέλα, το γυρνάς έτσι, τσακ. Το βάζεις σε ένα δισκάκι, σε ένα ταψάκι δίπλα, στο φούρνο από κάτω, την ώρα που ψήνεται η μιλόπιτά σου, για να μην πετάξεις τίποτα, είπαμε τώρα. Υπάρχει ένα νέο κίνημα στον πλανήτη που λέει no food waste, δηλαδή δεν πετάμε τίποτα, όλα αυτά που έχουμε στην κουζίνα τα ανακυκλώνουμε και τα κάνουμε νόστιμα και τα καταναλώνουμε. Κρίμα δεν είναι, έτσι δεν μας έλεγαν παλιά. Λοιπόν, γυρνάω από μέσα το φύλλο μου, φουρνίζω στους 180 γύρω στα 35 λεπτάκια, αλλά θέλω να το έχετε αέρα πάνω κάτω. Αν ο φούρνος σας δεν έχει αέρα πάνω κάτω και έχει μόνο αέρα,
βάλτε το στον αέρα για 35 λεπτάκια. Το χρόνο δείτε τον, αυτό θα φουσκώσει και θα ροδοκοκκινήσει. Προθερμασμένο φούρνο και στο φούρνο γρήγορα. Το μόνο που μένει είναι να τη βγάλω από το φούρνο. Παγωτό, σοκολάτα, καραμέλα, βανίλια. Ταιριάζει απόλυτα. Πάμε να τη βγάλουμε από το φούρνο. Έλα, έλα. Ωπς. Έχουμε κλείσει το φούρνο και την έχουμε αφήσει μέσα ένα δεκάλεπτο, οπότε έχει πέσει η θερμοκρασία της και αυτό μας βοηθάει να την ξεφορμάρουμε αμέσως. Βάζω μία μεγάλη πιατέλα. Παίρνω και τα πανάκια μου να μην καώ. Και ένα, δύο, τρία, μαγικό! Για να δούμε, θα γυρίσει. Ωψ, ξεκόλλησε, την άκουσα. Ωρε, Παναγία μου. Και θα βάλω και παγωτό. Παγωτό χειμώνα καλοκαίρι με τη μιλόπιτα. Ταιριάζει απόλυτα. Θα βάλω και καραμέλα. Δεν τελειώνει το μαρτύριο, πρέπει να το γνωρίζεις αυτό. Είναι μόνιμο το μαρτύριο. Θα βάλω και λίγο κανέλα από πάνω, γιατί αυτό είναι το άρωμα ουσιαστικά της μιλόπιτας, η κανέλα.